Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και περίπου για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα, τις διεθνείς εξελίξεις, νέα από την τεχνολογία, καινοτομίες και θα ταξιδέψουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως τώρα με τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε στο zoogla.gr. Πρώτο θέμα φυσικά, η επιστροφή των ηρώων από το ResFest στην Αθήνα, οι Έλληνες διεθνείς με μία βαλίτσα επιτυχίες. Επιστρέφουν λοιπόν αύριο οι διεθνείς μας. Όλο το ρεπορτάζ με βίντεο και φωτογραφίες θα το βρείτε στο zoogla.gr. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο τώρα βλέπουμε ότι ο Ματθεόπουλος πηγαίνει στη φυλακή. Προφυλακίστηκε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο τώρα θα δούμε πώς υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας. Τελευταίες διευκρινήσεις λίγο πριν την έκδοση των εκαθαριστικών για τα ακίνητα. Μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr για να δείτε όλες τις ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να ενημερωθείτε για ό,τι περισσότερο και για ό,τι σας ενδιαφέρει. Ξεκινάμε τώρα φυσικά με την εθνική μας Ελλάδα που εχθές μπορεί να έχασε στα πέναλτι. Ωστόσο για εμάς, για όλους τους Έλληνες είναι νικητές καθώς το παιχνίδι τους ήταν απλά απίστευτο καθώς μέχρι το τελευταίο λεπτό, τα 120 λεπτά του αγώνα ήτανε δυνατοί και παίζανε πολύ δυναμικά. Η εθνική μας λοιπόν τα έδωσε όλα απέναντι στην Κώστα Ρίκα. Άξιζε να περάσει τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου με βάση την εικόνα που είχε στο μάτς, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος έπεσαν μαχόμενοι και με το κεφάλι ψηλά και σε κάθε περίπτωση ήταν ένα υπέροχο ταξίδι αφού φτάσαμε στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Να δούμε όμως το βίντεο που θα ακολουθήσει. Η ομάδα, το στάφ της Κωνσταρίκα, με τον Χόρχε Λουίς Πίντο, με τον Πάολο Γουαντσόπε που είπαμε πριν, με τον Γαβέλο Κονέχο, αλλά και με ένα άλλο ξυρισμένο κρανίο λευκό, ο Λουίς Μαρίν, εμβληματικού σέντερ μπακ. Στον Ιντιάλ του 2 και του 6 έπαιζε δίδυμο τότε με τον Μαουρίσιο Ράιτ. Σάιτ. Σέλσο Μπόρζες. Ορέστης Καρνέζης. Το πρώτο στη σειρά των πέναλτι. 1-0. Η μπάλα έφυγε ψηλά και στη μέση της εστίας. Ο Καρνέζης έφυγε χαμηλά στη γωνία. Δεν συναντήθηκαν πουθενά. Παγκόσμιο κύπελλο στο οποίο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τρομακτική εκείνη αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν τον Νοέμβριο και πράγματι δεν έφτασε όταν μας πήγε στο παγκόσμιο κύπελλο. Εκτελεί τώρα το πέναλτι, κρύο αίμα, άλλος Δαλάη Λάμα, 1-1. Τέλεια εκτέλεση. Σαν PlayStation. Το χαίρεται όμως, έτσι, για αυτή τη διαδικασία αρέσει πάντα στους φιλάθλους. Έχουμε φάει 120 λεπτά για να δούμε μπάλα. Θέλουν τον κερασάκι στην τούρτα. Είναι πάντα στην αρπαστική διαδικασία το πέναλτι. Αρκεί να μην είσαι με τους ηττημένους στο τέλος. Μπράιαν Ρούις. Ο σκόρερ της Κώστα Ρίκα. 2-1. Καρμπόν. Αυτός όχι τόσο στο μέσο της εστίας, στην απέναντι γωνία, ψηλά. Χρυσοδουλόπουλος. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι Κωνσταρικανοί και ευστοχούν, κάθε χτύπημα, σε κάθε χτύπημα η πίεση είναι στους Έλληνες.
Τελείο Λάζαρος, τέλειος 2-2. Και η εξέδρα έχει διαλέξει Κωνσταρίκα. Αναμενόμενο. Κρίνουμε από τις αποδοκιμασίες έντονες που ακούστηκαν την ώρα που ετοιμαζόταν να εκτελέσει ο Λάζαρος. Εδώ είναι Αμερική. Και κανέναν δεν θα αφήσουν να τους χαλάσει το αμερικανικό πάρτι. Τουλάχιστον αυτό θέλουν. Γκονσάλες. Γονατιστός προσεύχεται ο Νάβας. Δεν τον βλέπετε. 3-2. Εδώ ήταν μια ευκαιρία. Δεν ήταν καλό χτύπημα. Θα μου πείτε καλό χτύπημα ενώ πιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κακό όποιο δεν τη στέλνει. Αλλά εδώ με ένα κακό χτύπημα ο Giancarlo Gonzalez κατάφερε να περάσει την μπάλα πίσω από τον Καρνέζη. Με το αριστερό πόδι. Οι μισοί παίκτες της εθνικής δεν κοιτάνε καν. Τρία-τρία. Άψογες εκτελέσεις και από τους έξι. Πολύ καλά πέναλτι όλα. Αυτό ήταν πολύ καλό πέναλτι σίγουρα. Ορέστης. Παίρνω Ορέστη. Σε αυτό το πέναλτι. Και αυτός με το αριστερό πόδι. Πολύ ο Κάμπελ. Ναι, γκολ 4-3. Δοκιμασίες από τους Λάτιν θεατές προσφαλώς θέλουν μια ισπανόφωνη ομάδα να συνεχίσει στους 8. Ο Νάβας προσπαθεί με κινήσεις να αποσυντονίσει τον Φανιγκέκα και το καταφέρνει από Κρούι. Το χτύπημα του Γκέκα ήταν αρκετά δυνατό. Μπαλά πήγε προς τη γωνία αλλά σηκώνει το χέρι και από Κρούι ο Νάβας. Όλα πλέον στα χέρια της Κωνσταρίκα. Προσπαθεί να το διαχειριστεί, αλλά βέβαια για να πέναλτι χάνουν αυτοί που εκτελούν. Ο μόνος τρόπος για να μην χάσεις πέναλτι είναι να μην εκτελέσεις ποτέ. Και τώρα ο άνθρωπος με τις περισσότερες συμμετοχές σε αυτό το ρόστερ της εθνικής της Κωνσταρίκα, ο Μάικλ Ουμάνια, ο αριστερός στόπερ. Θα παίξει στο Σαλβαντόρ το ερχόμενο Σάββατο τον προημιτελικό με την Ολλανδία. Αυτό που ήθελαν το έκαναν, το πήγαν το παιχνίδι στα πέναλτι, άντεξαν στην παράταση, 5 φορές χτύπησαν και τις 5 πέρασαν την μπάλα μέσα στο ελληνικό τέρμα. Για την εθνική το παγκόσμιο κύπελο
τελειώνει εδώ. Για την Κώστα Ρίκα έχει άλλη μία, τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα ως το ερχόμενο Σάββατο. Η προσοχή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στρέφεται στον Φάνη Γκέκα. Προσπαθούν να τον σηκώσουν την ώρα που οι Κωνσταρικανοί πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους. Δεν έχει κανείς παρά να τους δώσει τα συγχαρητήρια και να τους ευχηθεί και για τη συνέχεια, γιατί πρέπει να είσαι μεγαλόψυχος στην ήττα και στην νίκη το ίδιο. Η χαρά αυτού του μικρού έθνους της Κεντρικής Αμερικής απέναντι στη λύπη των Ελλήνων, αλλά στα πέναλτι πάντα έτσι γίνεται. Η ελληνική ομάδα που έκανε την προσπάθειά της και μόνο από αυτό εμείς είμαστε εντάξει. Εμείς δεν λατρεύουμε τη νίκη, εμείς λατρεύουμε την προσπάθεια, γιατί ο αθλητισμός είναι προσπάθεια. Όλοι μαζί κερδίζουν, όλοι μαζί χάνουν και έτσι γίνεται. Μια αγκαλιά πολύ παίχτης εθνικής γύρω από τον Γκέκα, τον Φάνη Γκέκα, ο οποίος ούκο λίγες φορές με δικά του γκολ έχει ξελασπώσει την ομάδα μας σε δύσκολα παιχνίδια. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε, ας είναι αυτό το μότο. Εμείς πράγματι είμαστε ευχαριστημένοι από το παιχνίδι της εθνικής μας και τους περιμένουμε αύριο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε στο Μουντιάλ τώρα και με επική ανατροπή, με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 του Μεξικού και έκλεψε από τους ομπρέρος το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Να δούμε τα highlights. Ο Ροδρίγκες στην παλιά, πρώτος, ψηλά ο Φλάρ. Το σούτ με τη μία, καταπληκτικό γκολ από τον Τζιοβάνι ντος Σάντος στο 48. Η θεία δίκη, μετά από όλα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο όσον αφορά τις φάσεις τουλάχιστον που χάθηκαν ως Μεξικανούς, έρχεται τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου με ένα καταπληκτικό αριστερό τελείωμα από τον Τζιοβάνι ντος Σάντος για να γράψει το 1-0 για τους Μεξικανούς και να δώσει υπόσταση, να δώσει σάρκα και οστά σε αυτό που βλέπουμε, στο ότι το φαβορί δεν είναι οι Ολλανδοί, αλλά οι Μεξικανοί με τον τρόπο που αγωνίζονται. Καταρχήν είχαμε εστιάσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε πει ότι οι Μεξικάνοι σουτάρουν από μακριά. Δεύτερον, ότι το αργό κεντρικό, η αμυντική τριπλέτα της Ολλανδίας είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στους γρήγορους και ευέλικτους επιθετικούς του Μεξικού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ βέβαια είναι και το μεγάλο ταλέντο του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Σάντος που κάνει ένα καταπληκτικό τελείωμα. Σπρώχνει ο Μπλίντ όσο μπορεί, βρίσκει τον τρόπο να σουτάρει υποπίεση και να σκοράρει στην αριστερή γωνία του Σίλεσεν. Κανένα περιθώριο αντίδρασης και το γιορτάζει ο Τζιοβάνι ντος Σάντος, ο 25χρονος από τον Ρόμπεν. Ακόμα ένα τώρα, κεφαλιά, όχι όπως τα θέλαν, το σουτ, γκολ! Οι Ολλανδοί σοφαρίζουν με το Σνάιντερ στο 88. Οι καρδιές πάνε στη θέση του για τους Ολλανδούς. Οι Μεξικανοί είχαν φτάσει μια ανάσα από την πρόκριση. Όμως ο Σνάιντερ είχε διαφορετική άποψη. Καταφέρει να σκοράρει στην 103η εμφάνισή του το 27ο γκολ για τον Wesley Σνάιντερ και δείχνει για ποιο λόγο θεωρείται ηγέτης, για ποιο λόγο έχει προσαρμοστεί όλη η άμυνα επάνω του των Μεξικανών. Εδώ βρέθηκε για λίγο μόνος, εκτέλεσε τον Οτσόα εκεί που δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει η πρώτη κεφαλιά του Χούντελαρ. Η τρομερή πίεση των Ολλανδών στα τελευταία λεπτά έφερε απανωτά κόρνερ για την ομάδα της Ολλανδίας, ένα δύνατο σημείο που είχαμε εστιάσει για την ομάδα του Μεξικού. Με τον Λαγιούν και τον Ρέγγες μπαίνει στην περιοχή, σταματάει την μπάλα, δεν έχει πέρασει από το αγωνιστικού χώρου, σφύριγμα, πέναλτι. Να λοιπόν, αλλάζουν όλα σε λίγα λεπτά. Ράφα Μάρκες χειροκροτεί ειρωνικά τον Προέντσα, χωρίς δισταγμό σφύριξε στην τρίτη πτώση του Άριεν Ρόμπεν που βλέπετε εδώ στην περιοχή των Μεξικανών. Για το λόγο αυτό σταματάει την μπάλα, δεν έχει πέρασει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ράφα Μάρκες πήγε πάνω του, άπλωσε το πόδι, νομίζω πως τον έχει πατήσει λίγο, έπεσε και εντυπωσιακά ο Ρόμπεν. Σίγουρα στην πρώτη περίπτωση ήταν πιο πολύ πέναλτι. Έχω την αίσθηση ότι θα διαμαρτύρονται οι Μεξικάνοι για αυτό το πέναλτι, αλλά και οι Ολλανδοί για το πέναλτι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκιγέρμο Οτσόα
και να δούμε αν έχει ακόμα μία απάντηση στο πέναλτι αυτό. Ο Χούντελαρ έχει πιάσει την μπάλα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρόμπεν έχει δημιουργήσει ήδη τις προϋποθέσεις και συζητά, είδαμε με τον Ράφα Μάρκες, του λέει είναι πέναλτι, ο Μάρκες του λέει σε καμία περίπτωση. Η συζήτηση ξεκίνησε για ακόμα μια φάση δύσκολη. Όμως ο Ατσόα κόντρα στον Χούντελαρ τώρα. Και ασκοράρει τώρα η Ολλανδία. Ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης έχουν οι Μεξικανοί. Οι προσευχές στον πάγκο. Κάποιοι δεν θέλουν να κοιτάζουν. Ο Χούντελαρ θα εκτελέσει κόντρα σε ένα σπουδαίο goalkeeper που κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά. Τον Γκιγέρμο Τσόα. Εκτελεί ο Χούντελαρ, γκολ οι Ολλανδοί με το ένα πόδι στην επόμενη φάση στους 8 και πανηγυρίζει με τους φίλους ομάδας του. Ο Χούντελαρ σκοράρει. Αυτός που έχει κάνει όλη τη δουλειά όμως είναι ο Άριεν Ρόμπεν που έχει κερδίσει το πέναλτι προηγουμένως με τον Μάρκες και τους υπόλοιπους Μεξικανούς να διαμαρτύρονται ακόμα στον Προένσα. Τα μεγάλα τουρνουά είναι για τις μεγάλες ομάδες και τους μεγάλους παίχτες. Άρα νομίζω ότι βλέπουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είχαμε πει ότι η πίεση των Ολλανδών δεν θα σταματούσε στο 1-1 και όπως είχαμε εστιάσει και ότι όλα τα προβλήματα του Μεξικού θα ήταν από την αριστερή του πλευρά. Παιχνίδια που μοιράζουν εγκεφαλικά και εμφράγματα και μάλλον αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της Βραζιλίας, καθώς τα κορίτσια που θα δούμε τώρα ανεβάζουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Από τις ωραίες Βραζιλιάνες θα αλλάξουμε κλίμα και θα επιστρέψουμε στην επικαιρότητα εντός της Ελλάδας, καθώς έτοιμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος συνεχίζουν την απεργία πείνας, κατηγορώντας την πολιτεία ότι κοφεύει, αντιμετωπίζοντας ως πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, χωρίς δικαιώματα αλλά και με συνεχείς υποχρεώσεις, αναφέρουν οι φυλακισμένοι. Ήδη το βράδυ της Παρασκευής, οι τρόφιμοι στις φυλακές Κορυδαλού αρνήθηκαν να επιστρέψουν στα κελιά τους και όπως φαίνεται και στα βίντεο που εξασφάλισε το ζούγκλα.gr, η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και χειρότερη. Εν τω μεταξύ, είχαμε απόπειρα απόδραση στην τέταρτη πτέρυγα των φυλακών που πραγματοποίησαν 4 κρατούμενοι το μεσημέρι της Κυριακής. Να δούμε το βίντεο. Καλές, παιδιά. Καλά, παιδιά. Καλά, παιδιά. Τι έγινε. Τι έπαθε. Δεν είναι καλά ο φίλος. Το βλέπεις, είναι 50 κιλά. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Το πρωί φωνάζουμε για γιατρό. Εσύ γιατρό φωνάξε. Φωνάξε από το πρωί και δεν υπάρχει ούτε γιατρός ούτε τραυματιοφορέας. Δεν έχει κανένα καλό σύμπτωμα. 50 κιλά ήταν πριν ξεκινήσει η απεργία. Και φωνάζουμε ότι τραυματιοφορέας δεν έρχεται. Αυτά είναι τα χάλια. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αυτά είναι τα χαλιά. 50 κιλά ήταν όταν ξεκίνησε, τώρα δεν είναι ούτε 40. Πλήρη αδιαφορία. Εσύ τίποτα. Είναι απεργός πείνας και δεν έχει γιατρό. Και δεν έχει τίποτα. Ούτε γιατροί υπάρχουν στη φυλακή, αν τους πληρώνα θα έρχονταν. Ούτε γιατροί υπάρχουν και τι θα κάνουμε με τον άνθρωπο. Εδώ, κάνει απεργία πείνας. Είναι 40 κιλά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι...
Από το πρωί φωνάζουμε για γιατρό και δεν έχει εμφανιστεί κανείς. Δεν έχει έρθει κανείς ούτε τραυματιοφορέας ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει. Και όλοι δηλαδή δεν είμαστε και πολύ καλά. Μην κοιτάς εμείς που έχουμε πιο πολλά κιλά και αντέχουμε λίγο παραπάνω. Ο φίλος ήταν 50 κιλά που εδώ το ξεκινήσουμε. Και τώρα... Άσχημες εικόνες που παραπέμπουν σε ένα κράτος αναλγησίας. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τώρα, ο Έλληνας που πάτησε την κορυφή του Everest πριν από 10 χρόνια, Γιώργος Βουτυρόπουλος, τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε γκρεμό 1500 μέτρων σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Να δούμε όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ από το Star Κεντρικής Ελλάδος. Στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσρεσης του 40χρονου Ριβάτη, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου έπεσε σε γκρεμό στην ορεινή Γκιώνα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος πραγματοποιούσε πορεία με έναν φίλο του όταν έπεσε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στη μέση του. Για την ανάσρεσή του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με την 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφερε και ομάδα ορειβατών. Μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να μεταφέρουν τον ορειβάτη σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορειβάτης είναι ο Γιώργος Βουτυρόπουλος, ο Έλληνας που πάτησε την κορυφή του Everest πριν από 10 χρόνια. Ωστόσο, η Γκιώνα δεν του επιφύλασε την ίδια τύχη. Συγκεκριμένα οι ορειβάτες συγκεκριμένοι που θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο σε επιχειρήσεις τέτοιες, δηλαδή σε αναρριχήσεις δύσκολων ορειβατικών πεδίων, ανέβηκαν στο δυσκολότερο των Βαλκανίων ορειβατικό μας πεδίο εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν Έλληνες, οι συγκεκριμένοι ορειβάτες, και κατάφεραν και το κάνουν πολύ συχνά βέβαια αυτό το πράγμα, λοιπόν, και κατάφεραν να ανεβούν σε ένα ορισμένο σημείο, όμως από κάποιο συγκεκριμένο ατύχημα του ενός ορειβάτη έμενε κρεμασμένος στο σκηνί του, διότι χτύπησε κάπου και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Οι άλλοι του ορειβάτες, που δεν ήταν μόνο δύο, ήταν μια ομάδα 8 περίπου ατόμων, άρχισαν να τον βοηθούν για να μπορέσουν να τον κατεβάσουν κάποια στιγμή, λόγω ότι είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα, και ζήτησαν και τη βοήθεια της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα της ΕΜΑΚ, η οποία συνέδραμε τη βοήθειά τους με 18 περίπου πυροσβέστες και η ΕΜΑΚ και τα πυροσβεστικά κλιμάκια και οι υπηρεσίες, οι όμορες του νομού Φωκίδας, δηλαδή η πυροσβεστική υπηρεσία άφησης, πυροσβεστικό κλιμάκιο του Ιδωρικίου. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν υλικά και από τις μονάδες τις δικές μας και από τις μονάδες της υπηρεσίας της Φωκίδας, της μετεξόδου της Φωκίδας, και καταφέραμε όλοι μαζί, βέβαια, να σας πω το όλο, δηλαδή, δύσκολο έργο. Έγινε και από τους ορειβάτες το περισσότερο, γιατί κατεβάσανε, όταν έφτασε η ΕΜΑΚ, είχαν ήδη πάρει το φορείο και κατέβαζαν σιγά σιγά τον ορειβάτη από τους βράχους. Μιλάμε για βράχο φυσικά 1500 μέτρων και κάθετο βράχο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να τον παραλάβουν μετά και άλλοι ορειβάτες που είχαν έρθει από Αθήνα και οι πυροσβέστες, της 7ης ΕΜΑΚ και των υπόλοιπων υπηρεσιών της Φωκίδας, και περίπου γύρω στα 30 άτομα δηλαδή και παραπάνω, 40 περίπου άτομα, καταφέραν και τον κατεβάσαν στο χωριό Σικέα για να παραλυθεί από ασθενοφόρο. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση, με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Η συνεργασία μας με τους ορειβάτες ήταν άψογη, μπορώ να πω, ως πάρα πάρα πολύ καλή, και καταφέραμε να βγάλουμε το συμβάν εις πέρας με τη βοήθεια και τη δικιά τους και τη δικιά μας. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος ορειβάτης είναι και αρκετά γνωστός. Πρόκειται για τον Έλληνα που είχε πατήσει την κορυφή του Everest πριν αρκετά χρόνια. Από τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς, ναι, ήταν αληθές αυτό που λέτε, είναι αληθές αυτό που λέτε, ήταν από τους καλύτερους, είναι θεωρείται από τους καλύτερους της Ελλάδος, να μην πούμε από τους καλύτερους στον κόσμο. Μάλιστα. Απλώς ήταν άτυχος στη Γκιώνα το βράδυ, το απόγευμα του Σαββάτου. Ναι, είναι δύσκολο το βουνό. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δύσκολο το Everest, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο βουνό, όπως και τα περισσότερα βουνά της Ελλάδας, και γι' αυτό προτιμούνται από τους ορειβάτες παγκοσμίως. Τα βουνά τα ελληνικά και γενικά και τα βουνά που βρίσκονται στα νησιά, τα ελληνικά νησιά. Συναγερμός σήμανε στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου στις λιμενικές αρχές Τηλίδας, καθώς ενημερώθηκαν ότι αγνοούνταν στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής των Οραχών 38χρονος χειριστής ιστιοσανίδας, κάτοικος Λαμίας. Στην περιοχή έπιναν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Άμεσα αναχώρησαν και ξεκίνησαν τις έρευνες στα λιμενικά σκάφη της Τηλίδας, του Αγίου Κωνσταντίνου, ένα αλιευτικό, ένα ιδιωτικό ιστιοπλοϊκό και το περιπολικό. Μετά από 45 περίπου λεπτά, συγκεκριμένα στις 8 παρατέταρτο το βράδυ του Σαββάτου, ο 38χρονος εντοπίστηκε ανοιχτά των ροχών από το ιστιοπλοϊκό, ιδιοκτησίας επιχειρηματία από την Λαμία, ο οποίος τον περισυνέλεξε. Καλά στην υγεία του, ο 38χρονος μεταφέρθηκε στην παραλία των ροχών, όπου τον περίμενε η παρέα του.
Είχε ευτυχή κατάληξη. Είναι το τρίτο περιστατικό που έχουμε φέτος το καλοκαίρι από την έναρξη της φετινής θερινής περίοδου. Mm-hmm. 7 η ώρα ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από κατοίκους εκεί των Ραχών ότι αγνοούνταν ένας 38χρονος χειριστής της Ιωσανίδας, κάτοικος Λαμίας. Mm-hmm. Τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή επικρατούσαν άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ. Άμεσα εμείς, όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός για το λιμεναρχείο. Ενημερώσαμε το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Άμεσα απέπλεψε για την περιοχή το πλωτό της υπηρεσίας μας, το πλωτό του Αγίου Κωνσταντίνου, ένα λιευτικό και ένα ιστιοπλοϊκό από τις Ράχες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου. Όπως και επίσης μετέβη για έρευνα αποξηράς στο περιπολικό το αυτοκίνητο της υπηρεσίας μας. Mm-hmm. Μετά από 45 λεπτά, περί ώρα 19:45, ο αγνοούμενος εντοπίστηκε από τον κυβερνήτη του ιστιοφόρου, του ιστιοπλοϊκού που προσέτρεξε και στην περιοχή, συνελέγει μαζί με την ιστιοσανίδα και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμένα των Ραχών. Ήταν καλά στην υγεία του. Ήταν καλά στην υγεία του, διαπιστώθηκε από όργανα της υπηρεσίας μας ότι είναι καλά στην υγεία του, παραδόθηκε στους οικείους του. Κατά δήλωσή του μας ανέφερε ότι παρουσίασε βλάβη στο ιστίο. Δεν χρειάστηκε ούτε ιατρική παροχή βοήθειας, οτιδήποτε. Έλεξε το συμβάν. Αλλά έτσι με αφορμή αυτό μου επιτρέπετε να πούμε πάλι δύο στοιχεία. Βεβαίως. Είναι το τρίτο περιστατικό όπως είπαμε. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους ασχολούμενες με αυτό το άθλημα εδώ στην περιοχή μας. Και τα τρία περιστατικά που είχαμε μας δήλωσαν βλάβη στο ιστίο. Καλό θα είναι να κάνουμε ένα τεχνικό έλεγχο της ιστιοσανίδας πριν τον πλού. Ιδιαίτερα αυτό στο μηχανισμό σύνδεσης. Εκεί είναι το επικίνδυνο. Εκεί είναι που χαλάει αυτός ο μηχανισμός σύνδεσης. Πριν ξεκινήσουμε έτσι το windsurfing, να κάνουμε ένα τεχνικό έλεγχο στην ιστιοσανίδα. Να ενημερωνόμαστε για τον καιρό πάντα και τα ρεύματα. Εδώ έχουμε και ρεύματα στην περιοχή, έχουμε και παλίρια και ο καιρός. Είναι επικίνδυνο το windsurf πάνω από 3 από 4. Χθες είχαμε 4. Ποτέ να μην πάνε μόνοι. Ο συγκεκριμένος χθες είχε παρέα που ήταν στην παραλία και ευτυχώς μας ενημέρωσαν. Πρέπει να ξέρουν πάντα και οι δικοί μας πότε σκοπεύουμε να γυρίσουμε. Να ενημερώνουμε. Σωσίβια φυσικά. Σωστά. Ροχισμός με φωτεινά ευδιάκριτα χρώματα. Είχε ο χθεσινός ο Λαμιώτης, ο 38χρονος, ήταν εκπαιδευμένος, δηλαδή είχε βγάλει και σχολή. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό αυτό γιατί φαίνεται από μακριά. Φωτεινά ευδιάκριτα χρώματα ο ροχισμός. Και εννοείται το καλοκαίρι τώρα της παραλίας, όχι ελιγμούς με τα windsurf μέσα στους λόμενους. Έτσι, βασικοί κανόνες που τους λέμε κάθε φορά. Να το φροντίζουμε για να μην έχουμε άλλα περιστατικά. Είναι οριοθετημένη η περιοχή εκεί στην παραλία των Ραχών για τέτοιο άθλημα, όχι, μιας και ποτέ να είναι μακριά από τους λόμενους. Για τα kitesurf έχουμε οριοθετήσει στην περιοχή του Φάρου. Για τα windsurf επιτρέπεται παντού. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Απλά είναι 200 μέτρα από το σημείο που φτάνουν οι λόμενοι. Δηλαδή, άρα θα πρέπει να το γνωρίζουν οι χειριστές. Είναι στη δική τους διακριτική ευκαιρία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, 300 μέτρα από την ακτή. Ναι. Από εκεί πρέπει να κάνω. Όχι ελεγμούς μέσα στους λόμενους. Ας ελπίσουμε να είναι και το τελευταίο, κύριε Λιμενάρχα. Δεν πειράζει, τι να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά μας, η υπηρεσία μας είναι διαθέσιμη. Ξέρω και το έργο των εθελοντών. Mm-hmm. Πριν προλάβει να πάει το σκάφος το δικό μας, είχε προλάβει εθελοντής από τις Ράχες με το ιστιοπλοϊκό του που πήγε και προσέτρεξε και τον βοήθησε. Έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών εδώ στο Λιμεναρχείο. Καλό είναι και μέσα και από το σταθμό σας να απευθύνουμε έκκληση και σε περισσότερους να μας δίνουν τα στοιχεία των σκαφών τους και τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα extreme sports λοιπόν μπορεί να μας ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μπορεί να αποβούν μοιραία ακόμη και για τη ζωή μας. Τώρα, 2 εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες αναμένεται να έρθουν το 2014 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως δηλώνει ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, John Kitmer. Ο κύριος Kitmer έχει ξεκινήσει από τον χειμώνα συστηματική εκστρατεία στους τουριστικούς προορισμούς που προτιμούν οι Βρετανοί, ώστε να χαρούν τις διακοπές με ασφάλεια και σε καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Να δούμε τη συνέντευξη του πρέσβη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Φιλοξενούμε τον επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, πρέσβη John Kitmer. Καταρχήν δεχόμαστε συγχαρητήρια για την νίκη της εθνικής μας ομάδας στη Βραζιλία. Πρέπει να πω ότι αυτή η νίκη ήταν καταπληκτική. Όλοι μας ξέρουμε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά για την Ελλάδα που είναι στους 16. Στη Βρετανική Πρεσβεία θα υποστηρίξουμε την εθνική ομάδα της Ελλάδας.
Κύριε Πρέσβη, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τουριστική συνεργασία. Πόσους Βρετανούς τουρίστες αναμένουμε φέτος στην Ελλάδα? But the key thing is that the numbers are really, really high. At least 1.85 million Brits came here last year. If this is a bumper year, then we could be pushing 2 million people. All of the early indications are that this looks a really, really good season. Έχετε ήδη ξεκινήσει μια εκστρατεία, ας πούμε, κώδικα καλής συμπεριφοράς προς τους Βρετανούς τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα το καλοκαίρι. Είναι η τρίτη φορά που το κάνετε αυτό. The first reason why we're doing the holiday hangover campaign again this year is because we have a large number of young tourists who come to Greece. For many of them, it's their first holiday overseas, their first holiday without their parents. We have youngsters from the age of 17 to their early 20s coming to these really popular resorts on the Greek islands, to Corfu, to Crete, to Rhodes, to Kos, to Zakynthos. Here in Greece, we've done two things in recent years and which we've continued in the last few months. In December, we had here in this residence a youth conference looking specifically at the youth sector of the market. It was decided that we should maintain the campaign that we'd had last season, which we call the Holiday Hangover, and which takes really the form of public campaigning. So we put posters up in the bars encouraging good behavior, showing in a simple and a fun way the consequences of things going wrong when young people misbehave or overdo it. So a poster campaign around the towns. Then we hand out colorful objects, vrachiolakia, bracelets with emergency numbers on, so that young kids who need to call the emergency authorities can find the numbers very, very easily. Beer mats, again, with simple messages, warning of the consequences of bad behavior, giving emergency numbers. And lanyards as well to give basic information out. So these are things we did last year. We thought they were successful. In all of the youth resorts, everyone was encouraging us to do that again. What we're going to do this year as well is start a social media campaign. This was something that we did in our Black Sea resorts last year, and we're bringing it to the Aegean and the Ionian islands for the first time this year. It's going to be on the Twitter site, and it's called Hangover Greece. So if you go into at Hangover Greece, this site will be up and running, is now up and running. And it gives basic information to young people in our most popular tourist resorts. Ας έρθουμε σε ένα άλλο πεδίο συνεργασίας, την ενέργεια. Η Ελλάδα επιχειρεί να αναδειχθεί σε ενεργειακό παίχτη στην ευρύτερη περιοχή και αφετέρου η Μεγάλη Βρετανία εκδηλώνει ενδιαφέρον να συμμετέχει σε διάφορα projects τα οποία αναδεικνύονται. Yes, there are two different aspects to the energy developments here in Greece. First is the development of Greece as an energy hub, a hub for transporting energy into Europe and through Europe. And the main development on this is the development of the so-called Southern Corridor, which is taking gas from the new Azeri fields and taking it into the European market. And Greece last year won, as part of a consortium, the international competition to decide the route of the Southern Corridor from Turkey into the European market. And together with the Italian and the Albanian governments in a consortium called the Trans-Adriatic Pipeline, Greece is playing a role in the successful consortium. So the TAP team, the Trans-Adriatic Pipeline team, are now deciding in conjunction with the local authorities and the local inhabitants of northern Greece the final routes that the gas pipe will take. It will come from the border with Turkey and then cross into
into northern Albania and then under the sea into Italy. This is a really, really important development for Greece. First, because the construction itself will be of economic benefit to Greece as the construction begins over the next couple of years or so. And secondly, of course, because it promises over the medium term improved access to gas from different sources. It will improve the energy diversity of supply into Greece in the medium term. The UK is playing a big role in this because of the role of BP. BP is one of the big players in the Shah Deniz consortium in Azerbaijan, and as a result of this has bought into the TAP project itself. So we are directly engaged in this through the role of BP. Of course, it's a private company, but the British government and my embassy here have been working hard to support BP. But secondly, as a producer of hydrocarbons as well, and here the UK is very interested. We're interested in directly interested in one of the concessions, as you mentioned, which was just let at Katakolo in western Greece. A British company called Trajan has partnered up with the biggest Greek energy player in hydrocarbons, Energean Oil and Gas. I understand that the Greek government will go to London on one of its rolling investment campaigns over the next 10 days to interest the big players in the work that's been done. This is all at a very early stage, and I will leave it to the industry experts like Shell and BP to understand what the offer may be and to do those talks with the Greek government. But in a nutshell, we're very interested in what's happening here. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων. We remain very interested in the privatization campaign. It's taken some time to get going. We're very interested, of course, in land acquisitions for tourist development. On this, I have to say the story is a bit more mixed. We still have a number of high-end tourist developments where we're waiting for final permissions. All I would say, my message as ever to the Greek government is, in these areas, we have investors, we have high interest, there is great potential, but we just want to see these projects brought home. So help us cut through the bureaucracy, help us win local support. We know in the areas where we have potential investments, there is a lot of local support and a lot of local frustration as well, because locals want jobs in these areas, and we too want to provide jobs through these investments. Κύριε Πρέσβη, λόγω της ιδιότητάς σας παρακολουθείτε την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια της κρίσης και απ' έξω αλλά και από μέσα. Θα ήθελα το σχόλιο σας. The first side concerns the macroeconomic work that the Greek government has done over the last 2 years. And I mean, I say the Greek government, but we're all really, really aware that what the Greek government has done over the last 2 years in stabilizing the macroeconomy couldn't have been done without huge sacrifices from the Greek people. We know this. I have very, very close contacts with social groups here in Greece. My own embassy is two-thirds Greek nationals working in my embassy. And of course, members of Greek society, we know very well the broader impact of the sacrifices that have been asked of the Greek people over the last 2 years as the government has balanced the macroeconomy. And the news on this is really positive. The government achieved, as we all now know for sure, an impressive primary surplus. What we need to do is to invest in the productive economy, to invest in productive growth, to invest in jobs. And this, particularly in Greece, where the product markets and the labour markets have been rather closed and rather protected, further liberalizing these markets is really, really important. Just to give you a very clear example, in the product market, although Greece has been in recession for 6 years, prices in the product market have been really stubbornly high.
And that's because the product market here, for all sorts of quite complex reasons, is very inelastic, as the economists say. It hasn't really responded to fluctuations, broader fluctuations in the macroeconomy, as the economists would have predicted. And this requires tough and difficult measures, but measures that will help the Greek consumer and will help broader Greek society. Lower prices are better for the economy as a whole in the consumer sector. Είναι γνωστό ότι είστε ελληνομαθής, ότι αγαπάτε πολύ την Ελλάδα και ότι την έχετε ταξιδέψει από μικρή ηλικία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες περιοχές της Ελλάδας αγαπάτε περισσότερο και πού θα θέλατε να περάσετε τις διακοπές σας. Αγαπάω τη χώρα εδώ και 30 χρόνια πλέον. Ταξιδεύω σε όλες τις τέσσερις γωνίες της χώρας. Αγαπάω τα βουνά. Αγαπάω τις πόλεις. Αγαπάω τις παραλίες. Όχι μόνο στα νησιά, στην στερεά Ελλάδα επίσης. Δηλαδή για εμένα, για να επιλέξω προς τα που θα πάμε για διακοπές, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα, βεβαίως πρέπει να σας πω ότι θα περάσουμε τις διακοπές μας στην Ελλάδα, στα νησιά. Λέω στους συναδέλφους μου ότι ο πλούτος της Ελλάδας αποτελείται από την ποικιλία των τοπίων της, των διαφορετικών τοποθεσιών της. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας, τόσο για την πορεία της ποδοσφαιρικής μας ομάδας στη Βραζιλία, όσο και για την πορεία της χώρας μας. Και εγώ. Λάτρης της Ελλάδας, λοιπόν, ο Βρετανός πρέσβης, και πώς να μην είναι άλλωστε. Και μένουμε τώρα στην Ελλάδα και στον απόϊχο του παραμυθένιου γάμου του Πιέρ Γκουρντέν, που άφησε εποχή στα σφακιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο Facebook την φωτογραφία με τον πατέρα του, που στέκεται μαζί με το γαμπρό λίγο πριν φτάσει στο σημείο η νύφη. Όπως φαίνεται, η φωτογραφία ελήφθη στη μικρή προβλήτα του λουτρού, που έδωσε το ψαροκάικο για να κατέβει η νύφη και να πέσει στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Ευτυχισμένος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς να μην είναι άλλωστε. Πάμε τώρα να δούμε πώς μία Ισπανίδα δημοσιογράφος έγινε πριγκίπισσα. Η Λετίθια Ορτίθ Ροκασολάνο φαίνεται να σπάει το αυστηρό πρωτόκολλο, ξεκαθαρίζοντας στο βασιλιά Χουάν Κάρλος και τη βασίλισσα Σοφία ότι θέλει να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο του παλατιού και να ζήσει μία κανονική ζωή. Για να δούμε. Η Λετίθια Ορτίθ Ροκασολάνο γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1972 στο Οβιέδο της Ισπανίας. Σπούδασε επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, εν συνεχεία πήρε μάστερ στη δημοσιογραφία και ξεκίνησε την καριέρα της αρθρογραφώντας σε εφημερίδα του Μεξικού. Επιστρέφοντας στην Ισπανία, εργάστηκε για το Bloomberg, ενώ αργότερα το 2000 έγινε παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων της TV Espania. Η ζωή της άλλαξε όταν τον Νοέμβριο του 2002 συνάντησε στη Γαλλικία τον Ισπανό πρίγκιπα. Εκείνη κάλυπτε την περιβαλλοντική καταστροφή στην ακτογραμμή της βορειοδυτικής περιοχής μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλου Prestige. Η υποδοχή της από το παλάτι δεν ήταν θερμή, καθώς αφενός δεν ήταν γαλαζοαίματη και αφετέρου το 1999 είχε χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, καθηγητή φιλολογίας Αλόνσο Γκερέρο. Η Λετίθια κατάφερε με το δυναμισμό της να κάμψει τις όποιες ενστάσεις είχε το παλάτι και τελικά έγινε η πρώτη διαζευγμένη εστεμένη του Ισπανικού θρόνου. Ο γάμος της Λετίθια με τον πρίγκιπα Φίλιππο τελέστηκε στις 22 Μαΐου του 2004. Η εντυπωσιακή τελετή στον καθεδρικό ναό Αλμουδένα της Μαδρίτης έβαλε τέλος στις εικασίες ετών για την πολυτάραχη ερωτική ζωή του πρίγκιπα. Η νέα πριγκίπισσα ωστόσο δεν κέρδισε τη συμπάθεια των πολιτών που τη θεωρούσαν ψυχρή και απόμακρη. Σε πολλά έντυπα την χαρακτήριζαν τελειομανή με την εμφάνισή της σε σημείο που γίνεται αιμονική με τις πλαστικές επεμβάσεις. Σε άλλα δημοσιεύματα γινόταν λόγος για σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την νευρική ανορεξία. Με τον καιρό η Λετίθια άρχισε να σπάει το αυστηρό πρωτόκολλο, ξεκαθαρίζοντας τον βασιλιά και τη βασίλισσα ότι θέλει να ξεφύγει από το στενό πλαίσιο του παλατιού και να ζήσει μια κανονική ζωή.
Το Φεβρουάριο του 2007 η αυτοκτονία της αδερφής της Έρικα, η οποία έπασχε από κατάθλιψη, ήταν το κομβικό σημείο που άλλαξε την εικόνα της απόμακρης πριγκίπισσας. Ντυμένη στα μαύρα και έγκυος το δεύτερο παιδί της, η Λετήθια, κρατώντας σφιχτά το χέρι του συζύγου της, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το σεβασμό που έδειξαν στο δράμα της οικογένειάς της. Η ευάλωτη ανθρώπινη πλευρά της Λετήθια την έκανε πλέον αγαπητή στους Ισπανούς. Η Λετήθια και ο Φίλιππος απέκτησαν δύο κόρες, τη Λεωνόρ και τη Σοφία. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στις αγγυλώσεις του πρωτοκόλλου και σε μια απλή ζωή με τα παιδιά του. Με το θεσμό της μοναρχίας να αμφισβητείται ευρέως από τον ισπανικό λαό, μένει να δούμε εάν η νέα βασίλισσα θα καταφέρει να δώσει πίσω στο παλάτι τη χαμένη έγκλη του. Μαζί μας είναι η δημοσιογράφος και συγγραφέας Πιλάρ Ορμπάνο, που έχει ασχοληθεί επί μακρόν με τη ζωή στο παλάτι της Ισπανίας. Μπορούμε να πούμε ότι μετά από 10 χρόνια στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας, η Λετήθια είναι έτοιμη να γίνει η πρώτη μη γαλαζοαίματη βασίλισσα. ¿Cree que está Letizia preparada para ser la primera reina consorte de España sin sangre azul? Letizia, doña Letizia, lleva un gran η Λετήθια ζει στο παλάτι 10 χρόνια. Συνένα που ήταν αραβωνιασμένη με τον Φίλιππο πριν να γίνει δεκτή στο παλάτι από τη Βασίλισσα Σοφία. Η Βασίλισσα Σοφία μου είχε πει μάλιστα στο παρελθόν, την έφερα στο παλάτι ώστε να μάθει τα πάντα που αφορούν στο πρωτόκολλο, να ανοίξει τα μάτια της και τα αυτιά της και να καταλάβει σε τι είδους οικογένεια έμπαινε. Είναι έτοιμη, γιατί 10 χρόνια προετοιμασίας είναι παραπάνω από αρκετά. Είναι σαν να έκανε 3 θητείες στο στρατό. Λιγότερο από ένα χρόνο πριν έγινε μεγάλο θέμα το γεγονός ότι η Λετήθια απαθανατίστηκε σε νυχτερινή έξοδο μόνη της. Θα μπορεί να κάνει αυτού του είδους τη ζωή και τώρα που θα είναι βασίλισσα? Δεν βρίσκω τίποτα το επιλείψιμο με τη νυχτερινή ζωή της Λετήθια. Είτε πηγαίνει σε ροκ συναυλία, είτε βγαίνει με φίλους, είτε με το σύζυγό της. Άλλωστε, ο Φίλιππος είναι περισσότερο άνθρωπος που του αρέσει να μένει στο σπίτι. Δεν είναι μια παραδοσιακή εστεμένη που ζει σε μια γυάλινη σφαίρα. Θα συνεχίσει να ζει έτσι και αυτό δεν είναι κακό. Η ίδια η Βασίλισσα Σοφία μου είπε πως η βασιλική οικογένεια πρέπει να ζει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Η σύγκριση της Λετήθια με τη Σοφία είναι αυτονόητη. Εκτός από την καταγωγή της, τι άλλο τη διαφοροποιεί από την προκάτοχο του στέματος? Πρακτικά μιλώντας όλα, δεν είναι ένας κλόνος. Θα σπάσει τα στερεότυπα, το ίδιο και ο νέος βασιλιάς. Θέλουν να προβάλλουν ένα άλλο πρότυπο ζωής. Ανήκουν άλλωστε σε μια νέα γενιά γαλαζοαίματων. Η Λετήθια προβάλλει ήδη ένα δυναμικό γυναικείο πρότυπο. Υπήρξε μια επιτυχημένη δημοσιογράφος. Έχει δώσει δείγματα γραφής ότι την ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο και θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για το σύζυγό της, αλλά και για τη μοναρχία γενικότερα, ή υπάρχουν διαφορές? Πιστεύω ότι το να δει ο λαός τους βασιλείς ως κοινούς θνητούς είναι το μυστικό για να επιβιώσει η μοναρχία από εδώ και στο εξής. Στο παρελθόν ήταν απόμακρη και υπεροπτική, και αυτό θα είχε ημερομηνία λήξης. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι να πάψουν να φέρονται μόνο ως γαλαζοαίματοι και να γίνουν πιο ανοικτοί και προσιτοί στην κοινωνία. Η μοναρχία χρειάζεται ισχυρές δόσεις κοινωνικοποίησης για να επιβιώσει. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Τα σοβαρά θέματα της κοινωνίας τα επιλύουν τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις. Για το λόγο αυτό, οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες έχουν πλέον το δικαίωμα να επιλέξουν τον άνθρωπο με τον οποίο θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Κάτι που διασφαλίζει τη σταθερότητα ενός βασιλικού ζεύγους. Señora Urbano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Μια ιστορία λοιπόν που σίγουρα θα μπορούσε να γίνει ταινία, αφού δεν είναι και συχνό φαινόμενο να βλέπουμε μία δημοσιογράφο να γίνεται βασίλισσα. Συνεχίζουμε τώρα σε περίεργα νέα και να πάμε να δούμε ένα απρόσμενο ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή σε επιχείρηση μαρμάρου στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου. Σύμφωνα με το Creta Plus, μία λάθος εκτίμηση του χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος οδήγησε στο αποτέλεσμα που θα δούμε τώρα. Thank you.
Λάθος χειρισμοί συμβαίνουν και ευτυχώς που δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος κάτω από εκείνο το τεράστιο μάρμαρο. Τώρα, πώς θα σας φαινόταν αν ακούγατε μία μοναδική επιτυχία του Michael Jackson διασκευασμένη με μπουζούκια και μπαγλαμάδες? Τον γύρο του κόσμου κάνει μέσω διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται μουσικοί από την Τουρκία να επιβαίνουν σε πλοιάριο και κάνοντας μία περιήγηση στον Βόσπορο να ερμηνεύουν την επιτυχία They Don't Care About Us παίζοντας μπουζούκια, μπακλαμάδες και βιολιά. Για να δούμε. Φαντασία λοιπόν να υπάρχει και το να εντυπωσιάσεις είναι πολύ εύκολο. Πιο πολύ βέβαια ήταν μία παρουσίαση του Βοσπόρου παρά της μουσικής και του τραγουδιού του Michael Jackson. Πάμε σε κάτι εξίσου εντυπωσιακό. Πάθος, αιμονή, έρωτας. Τρεις λέξεις, τρεις έννοιες που κυριεύουν σώμα και πνεύμα όταν ο χορευτής ποδοσφαιριστής παραδίνεται στην επιθυμία αποκαλύπτοντας τα πιο απόκρυφα σημεία της ψυχής του. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί.
εντυπωσιακό και έχει μοιήσει και την ντάμα του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής χορευτής στο συγκεκριμένο άθλημα. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, μία μπάρμπι χωρίς μακιγιάς και χωρίς μαλλιά, αλλά εξίσου όμορφη, όπως όλα τα κοριτσάκια που χάνουν τα μαλλιά τους εξαιτίας της χημειοθεραπείας. Η συγκεκριμένη κούκλα δεν είναι προς πώληση, αλλά διατίθεται δωρεάν προς όλα τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο στην Αμερική. Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της γνωστής κούκλας αποφάσισε να δημιουργήσει την Έλα, που δεν είναι κάποια άλλη από την Μπάρμπι που όλοι ξέρουμε, με τη διαφορά ότι αυτή κάνει χημειοθεραπείες. Και όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας τώρα, είναι ακριβώς η ίδια η Μπάρμπι, απλά χωρίς μαλλιά, για όλα τα κοριτσάκια που κάνουν χημειοθεραπείες και βρίσκονται σε αυτό το, ας το πούμε, λαβύρινθο, και μακάρι όλα τα παιδιά να έχουν ίαση από αυτή την αρρώστια. Ένας ταλαντούχος μάντης αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τις μαγικές ικανότητές του σε μία ομάδα ανυποψίαστων Βέλγων. Μία πετυχημένη διαφημιστική καμπάνια για ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές, που είναι και επίκαιρο το θέμα, μέσω του ίντερνετ του βελγικού οργανισμού Febelfin. Για να το δούμε, να το προσέξουμε όμως ιδιαίτερα, γιατί έχει σημασία. Tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft. Je voelt twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ja. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit? Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. Drie, vier... Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand... 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat vind je eng. Ελπίζουμε να το είδατε το βίντεο και αν το είδατε θα καταλάβατε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, καθώς ό,τι γράφουμε μένει online, μένει εκεί και οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος μάγος ή κάποιες μαγικές ικανότητες, βρίσκονται όλα εκεί και τα δίνουμε εμείς. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα. Τώρα, με αφορμή το Μουντιάλ, το Euronews παρουσιάζει Ευρωπαίους που αναζητούν την τύχη τους στη Βραζιλία. Πρωταγωνιστές είναι οι δύο πολιτικοί μηχανικοί, Μανουέλ και Κριστίνα, που άφησαν την Πορτογαλία της κρίσης για τη Βραζιλία. Να δούμε ακριβώς πώς άλλαξε η ζωή τους μετακομίζοντας στη Βραζιλία. Όταν οι Ευρωπαίοι αναζητούν την τύχη τους στη Βραζιλία.
Κάθε πρωί ο Μανουέλ και η Κριστίνα πηγαίνουν στη δουλειά με το λεωφορείο. Οι ρήπανση είναι αφόρητη, αλλά συνήθισαν πια. Η ζωή στο Σάο Πάολο δεν είναι ήσυχη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Ποτέ δεν είναι ήσυχη η εβδομάδα ή το Σαββατοκυριακό. Όλα τρέχουν με χίλια. Ο Μανουέλ και η Κριστίνα άφησαν την Πορτογαλία της κρίσης για τη Βραζιλία. Είναι και οι δύο πολιτικοί μηχανικοί. Στην Ευρώπη, πέρα από την κρίση, τα βήματα είναι αργά. Έχει κερδίσει ήδη πράγματα τα οποία η Βραζιλία δεν έχει καταφέρει ακόμη. Γι' αυτό στη Βραζιλία πρέπει να τρέξεις για να πιάσεις τις μεγαλύτερες οικονομίες. Οι δύο Πορτογάλοι προσελήφθησαν από συμπατριώτητες που είχε μεταναστεύσει στη Βραζιλία πριν από 40 χρόνια. Η ζήτηση μηχανικών από την Ευρώπη είναι μεγάλη, εξηγούν. Εποφελούνται από κάτι το οποίο δυστυχώς λείπει από τη Βραζιλία. Την εκπαίδευση. Ο κόσμος έρχεται απ' έξω με άλλη μόρφωση, με υψηλή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εν μέρη, ερχόμενοι εδώ καλύπτουν το κενό. Το ζευγάρι θα παραμείνει στη Βραζιλία όσο το έδαφος παραμένει πρόσφορο. Η αβεβαιότητα ωστόσο δεν σβήνει. Ο μεγαλύτερος φόβος για τώρα είναι οι εκλογές. Διότι εάν έρθει στην εξουσία άλλο κόμμα, μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι πιο προσεκτικό με το δημόσιο χρήμα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δαπάνες και άλλες δαπάνες, μεγάλα δημόσια έργα. Ο κίνδυνος είναι η νέα κυβέρνηση να πει τέλος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει όριο. Φτάσαμε σε σημείο που δεν είναι βιώσιμο πια. Άλλοι βασίζονται στην αγορά υπηρεσιών. Εκεί πολλά δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη. Ο Ντονάτο έφυγε από την Ισπανία όταν η εταιρεία κατασκευών στην οποία εργαζόταν πλήγη από την κρίση. Εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία όταν συνάντησε τη Μαρίνα. Οι δυο τους άνοιξαν γραφείο μεταφράσεων πριν από μερικούς μήνες. Είχαμε δυσκολίες όχι μόνο στο να ανοίξουμε την επιχείρησή μας, αλλά και για εκείνον, για να πάρει νόμιμα χαρτιά. Αφενός για να μπορεί να πηγαινοέρχεται Βραζιλία-Ισπανία, αφετέρου για να κάνουμε τα επαγγελματικά μας ταξίδια χωρίς προβλήματα. Έχουμε μάστερ στη βραζιλιάνικη γραφειοκρατία. Είναι μπερδεμένα, σου ζητούν πράγματα που δεν έχεις. Μια εταιρεία που δεν λειτουργεί δεν έχει λογαριασμούς ή τραπεζικές κινήσεις. Εάν δεν έχεις όμως, η τράπεζα δεν θέλει να σου ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Όταν κατάφεραν να υπερπηδήσουν τα εμπόδια, η εταιρεία επεκτάθηκε γρήγορα. Άνοιξαν δύο παραρτήματα στην Ευρώπη και ένα στον Καναδά. Φαίνεται ότι θα γίνουν από τους κυρίαρχους του οικονομικού παιχνιδιού στη Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει δυνατή εσωτερική οικονομία. Δεν μπορεί να συμβεί εδώ ότι συνέβη στην Ευρώπη σε μια νύχτα. Δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία σταμάτησε εξαιτίας της αμερικανικής. Εδώ η οικονομία βρίσκεται σε μια στάσιμη κατάσταση. Αλλά ακόμη και αν έχουμε ύφεση, η οικονομία θα αναπτυχθεί ξανά. Επόμενη στάση, το Μπάτσιο Ντιλάτε. Οι καταβολές του είναι ιταλοσκοτσέζικες. Ο Νίκ και ο Εντοάρντο άνοιξαν στο Σάο Πάολο το πρώτο ιταλικό σαλόνι παγωτού, όπως το αποκαλούν πριν από 4 χρόνια. Από τότε έχουν ανοίξει πολλά υποκαταστήματα. Παρ' όλα αυτά, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Υπάρχει μία φράση. Η Βραζιλία δεν είναι για αρχάριους και το εγγυώμαι. Από τις άδειες μέχρι το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κτίριο, όλα μπορεί να καθυστερήσουν. Στα χαρτιά όλα φαίνονται φανταστικά. Το πρόγραμμα είναι τέλειο, η τιμή είναι σωστή. Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν δουλεύει, υπάρχει καθυστέρηση. Δεν γίνεται στην ώρα του και ο προϋπολογισμός σου τελειώνει. Εν τέλει, οι προσπάθειες των δύο συνεταίρων είχαν αποτέλεσμα. Απασχολούν περίπου 200 εργαζόμενους και σκοπεύουν να ανοίξουν και άλλα υποκαταστήματα σε Σάο Πάολο και Ρίο Ντε Τζανέιρο. Βραζιλιάνο,
Ο Βραζιλιάνος, σε σύγκριση με τον Ευρωπαίο, είναι πιο ανοιχτός στην καινοτομία, στα νέα πράγματα, στο διαφορετικό. Οι Ευρωπαίοι, οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Σκοτσέζοι είναι πολύ πιο παραδοσιακοί. Εάν συγκρίνεις τους Βραζιλιάνους με τους Ευρωπαίους, αντιλαμβάνεσαι το εξής. Ο Ευρωπαίος μπορεί να είναι 70 χρονών με εντυπωσιακή ζωή, πολλές εμπειρίες, αλλά χωρίς μέλλον. Ο 15χρονος της Βραζιλίας που έχει όλη τη ζωή μπροστά του μπορεί να κάνει σοβαρά λάθη, αλλά υπάρχει χώρος για να εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλύτερο. Βέβαια δεν είχαν όλοι τις ευκαιρίες που περίμεναν. Ο Λουίς πήγε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο από τη Βαρκελόνη πριν από έναν χρόνο. Άνοιξε εταιρεία συμβούλων για Ευρωπαίους μετανάστες. Πολλοί, λόγω των δυσκολιών στην έκδοση βίζας και άλλων εγγράφων, καταλήγουν να είναι παράνομοι μετανάστες. Υπάρχουν ξένοι που έρχονται εδώ χωρίς δουλειά, χωρίς μέρος για να μείνουν και με λίγα χρήματα. Έρχονται πιστεύοντας ότι ζουν στην Κόπα Καμπάνα, σε ένα από αυτά τα κτίρια που θα ανοίξουν το παράθυρο και θα δουν τη θάλασσα. Συνειδητοποιούν ότι δεν ισχύει. Ζουν σε φαβέλα, στα προάστια, όπου υπάρχει ανασφάλεια και εμπόριο ναρκωτικών. Αυτά θα βρουν. Πολλοί είναι εκείνοι που επέλεξαν να ανοίξουν πανδοχεία και εστιατόρια σε φαβέλες του Ρίο. Ανάμεσά τους, ο Μάρκο από την Ιταλία. Τα ενίκια στο Ρίο ήταν απαγορευτικά. Κατάφερε όμως να ανοίξει μια πιτσαρία με τη φίλη του στο Βιντζιντάλ. Παίρνουν καλά, αλλά δεν είναι όλα εύκολα. Είναι δύσκολο να ζεις σε μια φαβέλα όπως αυτή. Υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς και στέγασης. Μέσα σε λίγους μήνες τα ενίκια εκτοξεύθηκαν λόγω του παγκοσμίου κυπέλου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Πληρώνεις πολλά και ζεις σε μια περιοχή με ελάχιστες υπηρεσίες. Το παγκόσμιο κύπελο εν τούτης αποδείχθηκε κερδοφόρο για ορισμένους. Ο Λιβιέ και οι δύο Γάλλοι φίλοι του άνοιξαν το δικό τους γήπεδο ποδοσφαίρου στην καρδιά του Ρίο. On est vraiment dans le pays de la consommation. Είμαστε στη χώρα του καταναλωτισμού, οπότε λειτουργεί. Παρότι στην αρχή οι Βραζιλιάνοι ήταν εγκρατείς, εξακολουθεί να είναι ποδόσφαιρο και αυτό βολεύει. Είναι κοντά στις δουλειές τους, στο σπίτι τους, έτσι έρχονται κατευθείαν να παίξουν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και στιγμές απογοήτευσης. Η Βραζιλία δεν είναι Ελντοράντο. Ο κόσμος πάντα το πίστευε, αλλά υπάρχουν μειονεκτήματα. Το κρατήσαμε γιατί ήμασταν τρεις. Ειλικρινά πιστεύω ότι το 99% όσων συνάντησα αυτά τα 4 χρόνια γύρισε σπίτι του. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φεύγεις από τη χώρα σου και φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σε περιμένει στο νέο προορισμό σου. Τώρα στα ευρωπαϊκά κονδύλια που δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πάμε για να δούμε πώς τους επιτρέπουν να καινοτομούν και να αναπτύσσονται. Το βίντεο που ακολουθεί αναφέρεται στην περίπτωση της Πράγας, ωστόσο δεν διαφέρει πολύ από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Να δούμε το ρεπορτάζ του Euronews. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet. Βρισκόμαστε στην Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχίας. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή θα προσπαθήσει να δείξει πώς αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς τις επιτρέπουν να καινοτομούν για να αναπτύσσονται. Πάμε να δούμε. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτή η εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή δοχείων πίεσης αποφάσισε να αναπτύξει νέες τεχνικές. Κατέθεσε φάκελο και πήρε έγκριση για επιδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Χρησιμοποίησε τα 900.000 ευρώ της επιδότησης για να βάλεις στην παραγωγή αυτό το μπόιλερ για καύση βιομάζας, προϊόν μοναδικό στον κόσμο. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κάψουμε μια ολόκληρη μπάλα άχυρο χωρίς να την κομματιάσουμε. Έτσι εξοικονομούμε ηλεκτρικό ρεύμα ως και 157 κιλοβάτ ανά ώρα. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση της Τσεχίας έχει μπει πλέον στον κλάδο της οικοενέργειας. Η κοινοτική επιδότηση επενδύθηκε στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό άνοιξε ο δρόμος για νέες αγορές, κυρίως στο εξωτερικό. Έτσι έμειναν άφικτες οι θέσεις εργασίας σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί σκληρά από την κρίση. Το 2009 οι εργαζόμενοι ήμασταν 46. Τώρα φτάσαμε τους 51. Μπορεί η αύξηση να μην είναι μεγάλη, αλλά μετά την κρίση του 2009 είμαστε από τις λίγες επιχειρήσεις που επιβίωσαν. Με ποια κριτήρια χορηγούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στις επιχειρήσεις, πώς μπορεί κανείς να υποφεληθεί, ας δούμε μερικές απαντήσεις. Η τσεχική επιχείρηση μπήκε σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Μεταξύ 2007 και 2013 επενδύθηκαν περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι δημιουργήθηκαν 70.000 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 250.000 θέσεις εργασίας. Η πολιτική συνοχή υλοποιείται με επιδοτήσεις, δάνεια και εγγύησεις δανείων, που αποφασίζονται με τα εξής κριτήρια. Πρέπει να υπάρχουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα κλάδο που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο και ξεκάθαρη αποτύπωση στόχων. Εάν είστε επιχειρηματίες και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν σημεία πρόσβαση σε κάθε χώρα, κυρίως μέσω των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων. Παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές στα μέλη μας, αλλά και σε κάθε άλλη επιχείρηση, για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης, παρακολουθούμε τους επιχειρηματίες στη διάρκεια της διαδικασίας, για να μην αισθάνονται χαμένοι. Για μένα τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η τεχνολογία, το προϊόν και τα χρήματα για έρευνα και επενδύσεις. Και βέβαια οι άνθρωποι που θα αναπτύξουν τη μοναδική τεχνολογία. Η καινοτομία λοιπόν αποτελεί το α και το ω πλέον για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι επιτυχημένη και να έχει τα κέρδη που επιθυμεί. Τώρα παραμένουμε στην καινοτομία, αλλά αυτή τη φορά στον χώρο της εκπαίδευσης και στις διαφορετικές μεθόδους επαγγελματικής κατάρτισης. Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί μία έρευνα που δείχνει πώς επιλέγουν και πώς καταρτίζονται νέα παιδιά σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Να το δούμε, μπας και πάρουμε και καμιά ιδέα εδώ στην Ελλάδα. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Στην παρούσα οικονομική κατάσταση, το να έχεις τις κατάλληλες δεξιότητες μπορεί να κάνει τη διαφορά αναζητώντας μια δουλειά. Για να παράγουν εργατικό δυναμικό με σωστές δεξιότητες, οι κυβερνήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην επαγγελματική κατάρτιση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 1 εκατομμύριο νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών δεν εργάζονται, ούτε όμως εκπαιδεύονται. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το 2010 η κυβέρνηση δημιούργησε νέες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης για μαθητές ακόμα και ηλικίας 14 ετών. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Η έβρεση εργασίας αμέσως μετά την αποφύτηση είναι το όνειρο κάθε μαθητή και ιδίως των γονιών του. Αλλά σε περιόδους κρίσης συχνά παραμένει όνειρο. Από αυτό το φαινόμενο δεν εξαιρείται ούτε η Αγγλία. Σχεδόν το 10% των Βρετανών εφήβων εγκαταλείπουν το σχολείο στα 16 χρόνια χωρίς δουλειά, χωρίς πτυχίο ή εκπαίδευση. Ένα ποσοστό που επιβεβαιώνεται στο Χάντερσφιλντ, μια πόλη κοντά στο Μάντσεστερ. Η Τζέιντ θα μπορούσε να ανήκει σε αυτό το ποσοστό, προς μεγάλη απογοήτευση του πατέρα της. Πιο πριν ήταν λυπημένη και πεσμένη, όχι όσο χαρούμενη θα μπορούσε να είναι. Πιστεύω ότι αν δεν έχεις κάποιο είδος εκπαίδευση, τότε σίγουρα δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα στην αγορά εργασίας. Μία λύση για την Jade θα μπορούσαν να είναι τα Studio Schools. Πρόκειται για ειδικά σχολεία που δημιουργήθηκαν το 2010 και εστιάζουν στην πρακτική εξάσκηση των μαθητών τους. Ειδικοί επιστήμονες έχουν επιφορτιστεί με την ανάπτυξη των ξεχωριστών δεξιοτήτων κάθε μαθητή. Στην περίπτωση της Jade, αυτές δείχνουν να έχουν σχέση με τη μόδα. Οι μαθητές διδάσκονται αγγλικά και μαθηματικά, αλλά ο κύριος στόχος του σχολείου είναι να τους εφοδιάσει με εμπειρία και να βελτιώσουν το βιογραφικό τους. Η προσωπική ενασχόληση με τον καθένα ξεχωριστά βοηθά τους εφήβους να αντιληφθούν την αξία του σχολείου και της αγοράς εργασίας.
Η προσωπική ενασχόληση βοηθά τους μαθητές να προβληματίζονται για το μέλλον τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες. Πιστεύω ότι πάμε πιο γρήγορα συγκριτικά με άλλους μαθητές σε άλλα κολέγια ή σχολεία. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να εστιάσουν σε αυτές τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, όπως η επικοινωνία, οι σχέσεις με τους άλλους, οι επιχειρηματικές δεξιότητες, το να είναι σε θέση να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει και κυρίως να σκέφτονται ορθολογικά. Για την JD, η μεταμόρφωση είναι ολοκληρωτική. Μέσα σε λίγους μήνες απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πλέον έχει εμπιστοσύνη στις επιλογές της. Δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Τα Studio Schools μου έδωσαν ευκαιρίες που ποτέ στο παρελθόν δεν είχα. Έτσι με έκανα να μιλάω στους γονείς μου περισσότερο για την εκπαίδευση και την εργασία. Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα τοπικών επιχειρηματιών. Ο Steven Λόιδερ είναι ένας από αυτούς. Έχει τον δικό του οικομόδα στο Huntersfield και συχνά φιλοξενεί στην επιχείρηση του νέους για να κάνουν την πρακτική τους. Χρειάζεται να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, να σιγουρέψουμε ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος χρόνος από αυτόν για να δώσεις στους ανθρώπους όσο περισσότερα εργαλεία μπορείς, έτσι ώστε όταν βρίσκονται μπροστά σε έναν μελλοντικό εργοδότη, να έχουν την καλύτερη δυνατή αρχή ή ενδεχομένως να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Ως απόδειξη της επιτυχίας τους, όλο ένα και περισσότερα Studio Schools δημιουργούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 13 νέα σχεδιάζεται να ανοίξουν μέσα στο 2014. Θα θέλαμε να δούμε όλα τα σχολεία να αξιολογούνται σε σχέση με το τι συμβαίνει 2 χρόνια μετά την αποφύτιση των μαθητών τους. Έχουν βρει δουλειά, εργάζονται, βρίσκονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Πόσα πράγματα έχουν μάθει, σε 5 χρόνια πώς είναι η κατάσταση της υγείας τους. Θέλουμε οι μαθητές να φεύγουν με προσόντα, με δεξιότητες και εμπειρία, κάτι που είναι πραγματικά αρκετά διαφορετικό από το συμβατικό σύστημα. Τα Studio Schools ήταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τα βραβεία της WISE το 2013. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι προφανώς ένας τρόπος για την έβρεση εργασίας. Αλλά μπορούν και οι ακαδημαϊκές σπουδές να οδηγήσουν επίσης στην απασχόληση. Πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος εργασιακή εμπειρία και να εκπαιδεύεται παράλληλα με τα μαθήματά του? Ας δούμε ένα παράδειγμα από την Ιταλία. Τον περασμένο Νοέμβριο, 500 μαθητές από τη Λιγκουρία και άλλες ιταλικές περιοχές επιβιβάστηκαν στο Φέριλα Σουπέρμπα, ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά του κόσμου. Συμμετείχαν εν πλώς σε ένα τριήμερο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ το πλοίο ταξίδευε από την Γένοβα στο Παλέρμο και πίσω στη Γένοβα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό τα ναυτικά επαγγέλματα δεν είχαν καλή φήμη εδώ. Οι δουλειές στη θάλασσα αποτελούσαν για τους περισσότερους μαθητές εναλλακτικές επιλογές. Όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Τα ναυτικά επαγγέλματα επιλέγονται κυρίως σε περίοδους κρίσης, επειδή είναι δύσκολη και απαιτητική δουλειά για πολύ έξυπνους ανθρώπους. Οι μαθητές χωρίζονται σε 18 ομάδες καθοδηγούμενοι από τελειόφοιτους της Ακαδημίας και εκτελούν διάφορες εργασίες στο κατάστρωμα του πλοίου. Διάφοροι εμπειρογνώμονες βρίσκονται επίσης εκεί για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις διαφορετικές επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να διαλέξουν. Μάλλον θα πάρει χρόνο να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Αυτοί οι μαθητές γνωρίζουν ότι όσοι δεν επιλέξουν να πάνε για σπουδές στο πανεπιστήμιο θα βρουν σχεδόν αμέσως δουλειά. Με την παρουσία τους σε σημεία που κανονικά επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στο πλήρωμα, η περιέργεια των μαθητών αναμειγνύεται με τον θαυμασμό, τη φιλοδοξία, την ανησυχία, την ελπίδα. Κάποιοι από αυτούς ονειρεύονται μια θέση εργασίας στην ξηρά, στην ακτοφυλακή ή στα λιμάνια. Οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν που θέλουν να εργαστούν. Μια επιλογή που θα ακολουθεί τους μαθητές σε όλη τους τη ζωή. Αλλά για κάποιους είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαλέξουν. Όπως για τον 15χρονο Αλεσάντρο. Στο πλοίο Σουπέρμπα βρίσκεται και ένας ψυχολόγος που δίνει συμβουλές σε μικρές ομάδες μαθητών. Ο Αλεσάντρο ήταν ανάμεσά τους. Αλεσάντρο, δεν δείχνεις να έχεις πιστεί να εργαστείς στη θάλασσα. Θα το ήθελα πραγματικά πολύ, αλλά με τρομάζει να αφήσω την οικογένειά μου. Είσαι νέος ακόμα και τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Όμως το πρόβλημα παραμένει. Πρέπει να υπογράψεις για 2 μήνες στα επιβατικά, για 4 με 5 μήνες σε κρουαζιερόπλοια ή για 5 με 6 μήνες στα φορτία. Για την 17χρονη Μικόλα από το Τριέστε, η οικογένεια αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για να ξεκινήσει καριέρα στην θάλασσα. Ο παππούς μου ήταν πρώτος μηχανικός. Έμεινε στη θάλασσα για 50 χρόνια. Επίσης και ο θείος μου εργάστηκε στα πλοία 50 χρόνια, αλλά πάντα ήταν δεύτερος στην ιεραρχία. Εγώ θα ήθελα να είμαι καπετάνιος ή επικεφαλής καταστρώματος σε κρουαζιερόπλοια.
πίσω στην ξηρά, η Μικόλ θα ολοκληρώσει τον τελευταίο της χρόνο στο επαγγελματικό σχολείο και στην συνέχεια θα κάνει αίτηση για την Ναυτική Ακαδημία και άλλες ναυτιλιακές σχολές, επιδιώκοντας να πιάσει δουλειά το συντομότερο δυνατό. Now, what about... Τι θα λέγατε να εξετάσουμε τώρα την εκπαίδευση ανθρώπων που ήδη εργάζονται? Μπορεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας να βελτιώσει τις πιθανότητες σας να ανεβείτε στην ιεραρχία? Τι γίνεται για παράδειγμα με τα επαγγελματικά σεμινάρια? Θα μπορούσε η συμμετοχή σε αυτά να κάνει τη διαφορά? Ας δούμε αυτό το ρεπορτάζ από τη Γουατεμάλα. Όλα είναι έτοιμα στην πόλη της Γουατεμάλας για την άφιξη του Προέδρου Ότο Φερνάντο Πέρες Μολίνα. Ωστόσο αυτή δεν θα είναι μια συνήθι συνέντευξη τύπου. Πέρα από τους ντόπιους δημοσιογράφους, υπάρχει και μια ομάδα 12 Ευρωπαίων που έχουν επιλεγεί για ένα ειδικό τετραήμερο σεμινάριο που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας και την Κομισιόν. Οι συναντήσεις με πολιτικούς είναι μέρος της εκπαίδευσης. Συχνά δεν ξέρεις τι συμβαίνει, δεν έχεις εικόνα στο μυαλό σου. Φτιάχνεις εικόνες στο μυαλό σου και διηγείς σε ιστορίες που δεν υπάρχουν. Επομένως, είναι σημαντικό να βρεθείς στον τόπο του συμβάντος και να δεις τι πραγματικά συμβαίνει. Το σεμινάριο είναι μέρος ενός ειδικού προγράμματος που εκπαιδεύει δημοσιογράφους στις πιο υπανάπτυκτες και απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Επαγγελματίες δημοσιογράφοι ξαναγίνονται μαθητές για να βελτιωθούν. Πολιτικοί αλλά και ειδικοί στην αναπτυξιακή βοήθεια αναλαμβάνουν τον ρόλο των δασκάλων. Ακόμα και για τους δημοσιογράφους των εντύπων, τα πάντα είναι πλέον ψηφιακά. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να αντιληφθούν με έναν πιο διαδραστικό τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο του ρεπορτάζ. Επίσης, πιστεύω ότι δίνει την ανθρώπινη πλευρά που κρύβεται πίσω από αυτά τα αναπτυξιακά έργα. Αυτό δεν θα μπορέσει να το κάνει αν απλά κάθεσαι στην αίθουσα σύνταξης. Ο Μπάρτ εργάζεται στην Πολωνία. Αυτή είναι η πρώτη του φορά στην Γουατεμάλα, μια χώρα με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, όπου οι κάτοικοι εκτίθενται στην επισιτιστική ανασφάλεια. Εδώ ανακάλυψε και πάλι τον προορισμό του στη δημοσιογραφία. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς ότι 8.000 χιλιόμετρα μακριά υπάρχει μια χώρα που οι κάτοικοι πεινάνε. Βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την επαγγελματική τους προοπτική, συναντώντας ντόπιους κατοίκους, επισκεπτόμενοι φτωχά χωριά και ανταλλάσσοντας εμπειρίες με δημοσιογράφους της Γουατεμάλας, μερικοί από τους οποίους αναγκάζονται να κρύβονται εξαιτίας των απειλών για τη ζωή τους. Μαθαίνουν σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και πώς λειτουργούν σε άλλες χώρες. Οι εκείνοι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να καλύψουν τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει πολλή βία, πολλά πολιτικά προβλήματα στα μέσα ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Οι νέες αποστολές προγραμματίζονται στην Αφρική και οπουδήποτε αλλού δίνεται ευρωπαϊκή βοήθεια. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το Learning World για αυτή την εβδομάδα. Τι πιστεύετε εσείς για την επαγγελματική εκπαίδευση? Είναι χρήσιμη? Έχετε συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα και πόσο άλλαξαν την καριέρα σας? Περιμένουμε τις απόψεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά πολύ δύσκολο να αποφασίσει ένα παιδί στα 17 ή τα 18 του τι θέλει να κάνει στη ζωή του και επίσης πολύ δύσκολο στο να καταρτιστεί σωστά και φυσικά να βρει δουλειά. Και ίσως και αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες που η ανεργία έχει φτάσει τόσο ψηλά στην Ελλάδα. Θα αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα για να πάμε σε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο αναπαρίσταται η ζωή στη Μινωική Κρήτη και δείχνει πτυχές από τον πολιτισμό που άκμασε ως ναυτική δύναμη περίπου από τον 27ο αιώνα έως τον 15ο. Το βίντεο αποτελεί απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του BBC «Ατλαντίδα, το τέλος ενός κόσμου, η γέννηση ενός θρύλου». Για να το δούμε.
φως. Σαν να είναι μέσα στην καταιγίδα κεραυνός. Απ' το κεφάλι του μεγάλου πατέρα. Λάμψει ψηλά στον αέρα, κάνει τη νύχτα μέρα. Και είδα στα πόδια μου να βλέκονται φίδια. Να θέλουν να με φτάσουν με στη γη μου την ίδια. Να με κρατάνε δεμένο και αναγκασμένο να ζήσω φυλακισμένος για πάντα στο λογοφάγο την ίσο. Και είδα μια κόρη με δόρυ και σπίδα. Θεία πνοή ήρθε να αλλάξει τη ζωή μου σελίδα. Να με σηκώσει από το κόμμα και να με πάρει ψηλά. Εκείνη που έμαθε το δέδαλο να φτιάχνει φτερά. Την είδα να σκίζει το σήμερα σαν ελπίδα. Να δίνει φως σαν να είναι μες στο πουθενά προορισμό. Σαν οδηγός, σαν αδελφή, σαν μητέρα. Γέννηση νέου αστέρα κάνει τη νύχτα μέρα. Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του BBC για το μινωικό πολιτισμό και την Κρήτη. Θα περάσουμε σε έναν κριτικό τραγουδιστή που ξεσήκωσε στις αρχές Ιουνίου το Θέατρο Βράχων και δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Χαρούλη. Έτσι θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα αγαπημένο τραγούδι. Στην εποχή του
από τα σύννεφα του γυαλού του Γιάννη Χαρούλη και τη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων, θα περάσουμε στις Μαλδίβες, που είναι πολύ γνωστές για τη φυσική ομορφιά τους, η οποία περιλαμβάνει τον μπλε του ωκεανού και παραλίες με λευκή άμμο, πανέμορφα τοπία, αλλά και άριστες κλιματικές συνθήκες. Ένας προορισμός που κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων του κόσμου, καθώς αποτελείται από 1190 κοραλαιογενή νησιά, από τα οποία τα 50 έχουν μεταμορφωθεί σε θέρετρα. Για να δούμε το αφιέρωμα. Thank you.
Έστω και νοητά, κάναμε ένα ταξίδι στις εξωτικές Μαλδίβες, σε ένα μέρος που σίγουρα θα θέλαμε να βάλουμε έστω και για λίγο την αιώρα μας. Συνεχίζουμε τώρα στο Λονδίνο να μάθουμε κάποια μυστικά σε ένα πολύ σύντομο βίντεο. Για να το δούμε. Fast pace and dazzling. London is one of the world's top destinations. Here are some surprising facts. With a population of over 8 million, if London was its own country, it would be the eighth largest in Europe. But not all of the city's population is from the UK. About 25% of Londoners were born in another country. Remember to drive on the left side of the road in Britain, except on one street in town. Savoy Court, leading to the exclusive Savoy Hotel, is the only street where cars can drive on the right. Speaking of transportation, expectant mums should feel safe on the underground system. During its 150-year run, only 3 babies have ever been born on the tube. And when dinner rolls around, why not follow Henry I's example and dig into some slippery eel? Eels were once so populous, they turned the Thames black. Ugh. Με αν θα δοκιμάζατε και χέλια, αλλά σίγουρα το Λονδίνο είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφτείτε. Κάπου εδώ η εκπομπή Infotainment φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι. Συνεχίζετε στην τηλεόραση του zoungla.gr. Επισκεφτείτε και το site zoungla.gr για να ενημερώνεστε συνεχώς για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Καλό σας απόγευμα.